Εμείς από τις πρώτες ημέρες, συνεδρίαση τότε του Περιφερειακού, αναδείξαμε τα βαθύτερα αίτια της πυρκαγιάς και τους σοβαρούς κινδύνους για το περιβάλλον, την υγεία του λαού που ζει στην ευρύτερη περιοχή, εξαιτίας της σοβαρής ρύπανσης που προκαλούσε. Είχαμε θέσει και κάποια ζητήματα, τα οποία και τότε είχαμε πει ότι έπρεπε άμεσα να ερευνηθούν και να απαντηθούν. Όπως μεταξύ άλλων ήταν το τι ποσότητες αποβλήτων προσκόμιζε κάθε φορά η συγκεκριμένη μονάδα στο ΧΙΤΑ, το γεγονός ότι δεν επιλέχθηκε η επιχωμάτωση ως μέθοδος κατάσβεσης, επειδή ήταν κοστοβόρα και προτιμήθηκε μία μέθοδος που μεγιστοποίησε απόλυτο βαθμό τις εκπομπές των επικίνδυνων ρήπων στην ατμόσφαιρα. Και βέβαια, είχαμε εκφράσει την έντονη ανησυχία μας ότι σε τέτοιες καταστάσεις σοβαρού κινδύνου, πρόκλησης ενός βιομηχανικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης σε μια βιομηχανική περιοχή όπως αυτή του Θριασίου, δεν υπάρχει σχέδιο αντιμετώπισης. Και αυτά τα επαναλαμβάνουμε γιατί δεν έχει δοθεί και καμία απάντηση. Ούτε τότε δεν δόθηκε, ούτε είχε δοθεί μέχρι σήμερα. Σε επόμενη συνεδρίαση συζητήθηκε η έγκριση της χρηματοδότησης με 5 εκατομμύρια ευρώ από το Πράσινο Ταμείο της Διαχείρισης των Καμένων Σπιτιών και είχαμε επισημάνει και τότε τις ευθύνες της τότε κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και της τότε Περιφερειακής Αρχής, η οποία στην ουσία, αντί να δώσει πόρους και να προχωρήσει σε ανάκτηση του κόστους από την εταιρεία που ευθύνεται για την εγκληματική αυτή ενέργεια, μπήκε σε μια χρονοβόρα διαδικασία επιχορήγησης από το Πράσινο Ταμείο. Και τότε είχαμε ζητήσει να πληροφορηθεί το Σώμα για την τύχη του περιβαλλοντικού προστίμου που επιβάλλει των 5 εκατομμυρίων ευρώ που είχε αποφασιστεί σε βάρος της ιδιοκτήτριας εταιρείας. Τότε δεν πήραν απάντηση. Τότε μας είχε πει η προηγούμενη διοίκηση ότι δεν γνώριζε, άγγιζε τα όρια της αδιαφορίας. Τελικά οι εργασίες απομάκρυνσης των αποβλήτων προς τη χωματερή της φυλής ξεκίνησαν μετά από περισσότερα από 3,5 χρόνια, το Μάρτιο του 19. Με τα καμένα και τα μισοκαμένα απόβλητα, μεταξύ των οποίων πολλά τοξικά και επικίνδυνα να παραμένουν τεθειμένα εκεί ως ανοιχτός χαδά, κοντά σε σχολική μονάδα και σε επαφή με τον οικισμό Νέα Ζωή, και φτάσαμε στη συνεδρίαση το Μάη του 19 να συζητάμε για πολλωστή φορά παράταση της σύμβασης χρηματοδότησης του έργου, όταν η σύμβαση που δέσμευε την περιφέρεια να έχει ολοκληρώσει όλες αυτές τις εργασίες διαχείρισης των αποβλήτων και την παρεμβολιακή αποκατάσταση του χώρου ήταν μέχρι τις 31 Δεκέμβρη του 2016. Και πάλι δεν είχε ενημέρωση το Σώμα και για βασικά ζητήματα. Δηλαδή, τι ποσότητες επικίνδυνων αποβλήτων είχαμε, αν είχαν διαχωριστεί από ταμεία επικίνδυνα, πού είχαν διατεθεί, ποιο ήταν το χρονοδιάγραμμα και κατά πόσο είχε διατηρηθεί το χρονοδιάγραμμα των εργασιών, τι προβλέπεται για την αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημιάς που έχει συμβεί, σε ποιο στάδιο βρίσκονταν οι ενέργειες της περιφέρειας για την ανάκτηση του κόστου των πιο πάνω εργασιών από την ιδιοκτήτρια εταιρεία του ΔΑΗ. Και γιατί τα λέμε όλα αυτά? Γιατί αυτά τα καταστροφικά ατυχήματα δεν πρέπει να ξεχνιούνται. Και έχει σημασία να τα θυμίζουμε πολύ περισσότερο σε περιοχές όπως αυτή του Θριασίου, που μπορεί να αποτελήσουν ταυτόχρονα και θριαλίδα για βιομηχανικά ατυχήματα μεγάλης έκτασης. Ερχόμαστε λοιπόν σήμερα και συζητάμε για μία ακόμα παράταση της σύμβασης χρηματοδότησης του υπόψη αγνώστου εξέλιξης έργου, αυτή τη φορά μέχρι τις 28 Δευτέρου του 2022, δηλαδή για 7 χρόνια μετά από όταν συνέβη το ατύχημα. Προφανώς είναι ξεκάθαρο ότι στην περιοχή του Θριασίου δεν χωράνε άλλες μονάδες διαχείρισης αποβλήτων, καμία άλλη τέτοια δραστηριότητα. Αυτό είναι ξεκάθαρο και είμαστε κάθετοι. Είναι ξεκάθαρο επίσης και σίγουρο ότι ο Ρυπαίνων στην ουσία δεν πληρώνει, η ΠΕΤ εταιρεία δεν πρόκειται να πληρώσει το κόστος αντιμετώπισης της πυρκαγιάς και αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημιάς. Άρα τα σπασμένα θα τα πληρώσει η περιφέρεια, δηλαδή ο λαός της Αττικής, και ούτε γάτα ούτε ζημιά. Υπάρχει και ακόμα μία πολύ ουσιαστική πλευρά και αυτή έχει να κάνει ανυπαρξία πρόληψης και έλεγχο των κινδύνων από τους ελεκτικούς μηχανισμούς, με την απουσία επαρκούς προσωπικού και μέσων για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, με την έλλειψη διαδικασιών και υποδομών για την ολοκληρωμένη εκτίμηση της επικινδυνότητας για τον πληθυσμό, ακόμα και με την έλλειψη σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων και ενημέρωση του πληθυσμού για την προστασία του και πολλά άλλα. Προφανώς, εμείς κατανοούμε ότι η λήψη μέτρων πρόληψης από τις επιχειρήσεις είναι ασύμβατη και με την ανταγωνιστικότητα και με την κερδοφορία, με αποτέλεσμα όχι να θέτουν μόνο σε επαγγελματικό κίνδυνο τους εργαζόμενους, αλλά να θέτουν σε κίνδυνο μια ολόκληρη περιοχή, την υγεία και την ασφάλεια των κατοίκων. Άρα, με βάση όλα τα παραπάνω, εμείς δεν θα συνεργήσουμε σε μια επιχείρηση αποπροσανατολισμού και υποβάθμισης αυτού του τόσο σοβαρού ζητήματος και να το κατεβάσουμε σε μια τυπική διαδικασία έγκρισης αλλεπάλληλων παρατάσεων από τη σημερινή διοίκηση. Έτσι, για όλους τους παραπάνω λόγους και σε συνέχεια της μη θετικής ψήφου μας στην προηγούμενη συνεδρίαση για το θέμα, θα καταψηφίσουμε.